Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην πολιτική εκπομπή Εμπράκτος μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Άττικα. Είμαστε και απόψε κοντά σας, πιστοί στο καθιερωμένο μας ραντεβού, εδώ μαζί με τον εκλεκτό συνάδελφο τον Γιάννη τον Μακρυγιάννη. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα Γιάννη. Έχεις τίποτα, κανένα δώρο, κανένα επίδομα? Είναι και το θέμα το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο πραγματικά. Τώρα ξεκίνησε η εβδομάδα με αυτό το αντικείμενο. Γίνεται μια προσπάθεια από ό,τι φαίνεται και από την κυβέρνηση να διαμορφώσει ένα πιο θετικό έτσι, πεδίο, αν θες, διότι οι δημοσκοπήσεις επιμένουν να μην είναι τόσο καλές σε γενικές γραμμές. Θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια, βέβαια, πώς είναι. Και μπαίνουν διάφορες ιδέες στο τραπέζι από κυβερνητικά στελέχη. Για και βέβαια δώρο, για να δούμε αν υπάρχουν οι δυνατότητες, έτσι, για να δοθούν. Έκτακτο κτλ. Βεβαίως, όλα θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, για πες όμως τρόποι επικοινωνίας. Ακριβώς, να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας στο mail της εκπομπής μας, το οποίο είναι embraktos@attikatv.gr. Ακόμα να σας ενημερώσουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τις εκπομπές μας και το πρόγραμμα του σταθμού μέσω της ιστοσελίδας μας, το www.attikatv.gr. Λοιπόν, πάμε στους καλεσμένους. Πάμε στους καλεσμένους μας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρίσκονται κοντά μας ο κύριος Κώστας Παυλίδης, βουλευτής Κέρκυρας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Και ο κύριος Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής επικρατέας με τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, κύριε Σταμάτη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα το οποίο αναφέραμε νωρίτερα. Ακριβώς. Και θα ήθελα με εσάς, κύριε Παυλίδη, να ξεκινήσω και να μας ενημερώσετε αν τελικά θα έχουμε νέες παροχές και επιδόματα. Γιατί σας θέτω αυτό το ερώτημα, αυτό το καυτό ερώτημα πραγματικά. Γιατί ακούσαμε τον κύριο Πετρόπουλο να ανοίγει ένα τέτοιο θέμα και άλλοι βουλευτές να το υπονοούν. Τελικά θέλω να μας πείτε, υπάρχουν οι δυνατότητες στο να δοθούν επιδόματα στους συνταξιούχους? Καταρχήν. Ένα ζήτημα, και δώρο Πάσχα, προφανώς. Ένα ζήτημα είναι ότι από ό,τι δείχνουν και τα στοιχεία, το πρώτο δίμηνο του 19 είναι πλεονασματικό κατά 820 εκατομμύρια ευρώ. Όταν ο στόχος ήταν να επιτευχθεί ένα έλλειμμα 190 εκατομμύριων. Άρα μιλάμε για μια υπέρβαση συνολικά αθροιστικά ενός δισεκατομμυρίου σε σχέση με το στόχο. Έχω συγκρατηθεί οι δαπάνες, οι δημόσιες. Δημοσιονομικά έτσι. Υπάρχει. Έχω συγκρατηθεί σε αυτό το δίμηνο. Εξαρτάται για ποιες δαπάνες μιλάμε. Αν μιλάμε για δημόσιες δαπάνες. Και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι το ίδιο που ήταν και πέρσι. Δεν αυξήθηκε. Συγκρατημένο είναι πάντα. Δεν μειώθηκε. Το ίδιο που ήταν πέρσι ακριβώς. Πάντα το συγκρατείτε. Το ίδιο ονομαστικό ποσό. Όχι, το ίδιο ονομαστικό ποσό δεν είναι διαφορετικό. Από εκεί και πέρα, επειδή η αίσθηση του ακούσματος παροχή ή επίδομα θεωρείται και λίγο προεκλογικού χαρακτήρα και επειδή έχουμε μια έντονη προεκλογική χρονιά, εγώ θέλω να εξηγήσω ένα ζήτημα. Ότι εδώ και 3 χρόνια, με βάση το δημοσιονομικό χώρο που υπήρξε ελεύθερος οικονομικά, μπορέσαμε και δίναμε παροχές, εξαρτάται αν ήταν μερίσματα, αν ήταν οποιαδήποτε είδους παροχή, είτε ήταν νομοθέτημα, είτε ήταν σε οικονομικό αντίτιμο. Αυτό ήταν κάτι που το κάνουμε 3 χρόνια, σε ουδέτερο χρόνο μακριά από τις εκλογές. Άρα, ό,τι και αν δώσει η κυβέρνηση σήμερα και ό,τι και αν έδωσε πρόπερση, δεν ήταν προεκλογικού χαρακτήρα. Με αυτή την έννοια, θεωρούμε ότι το πλεώνασμα, το οποίο είναι ένα αποτέλεσμα μιας πολιτικής δημοσιονομικού χαρακτήρα, έτσι κι αλλιώς, οφείλει να γυρίζει εκεί από όπου αντλείται. Και με αυτή την έννοια, λοιπόν, είναι μια επιστροφή, κατά τη γνώμη μου, που έχει μέσα μια δικαιοσύνη. Η άποψή μας είναι και με βάση και τα δικαστήρια που έτσι κι αλλιώς έρχονται και μάλλον θα καταλήξουν στο τέλος να αποδεχθεί η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας την απόφαση του τμήματος του Συμβουλίου ότι θα πρέπει να δοθούν πίσω, να επιστραφούν το δώρο Πάσχα, το δώρο Χριστουγέννων και η άδεια. Νομίζω έτσι κι αλλιώς η περίπτωση την κυβέρνηση θα αναγκαζόταν να το κάνει. Η άποψή μας είναι αντί να μπούμε στη διαδικασία αγωγών και όλα αυτά, προοπτικά πρέπει να δούμε την αποκατάσταση αυτών των αδικιών. Κύριε Παυλίδη, επειδή. Κόπηκα 2 μισθοί στην ουσία. Ναι, ναι. Και από τους συνταξιούχους και από το δημόσιο. Γνωστό είναι αυτό. Αλλά το θέμα είναι τι δυνατότητες υπάρχουν από εκεί και μετά και τι πρόθεση. Έτσι όπως μας το λέτε, πάμε στο να δώσετε μάλλον από κάποιο κομμάτι εκεί που έχετε, έτσι, ένα ποσό στον προϋπολογισμό, να δώσετε κάποιο επίδομα. Η σκέψη μας είναι αυτή, η αποκατάσταση αυτών των αδικιών.
Δηλαδή το άνοιξε ο κύριος Πετρόπουλος, αλλά φάνηκε να δυσφορεί ο κύριος Τσακαλώτος. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν θα γίνει ούτε με έκπληξη, ούτε με ενδιασμό. Να το περιμένουμε. Θα πρέπει να κουβεντιάσουν τα επιτελεία, τα οικονομικά, να δούμε τον δημοσιονομικό χώρο που μένει. Και τρίτον, αυτά τα ζητήματα έτσι κι αλλιώς θα γίνουν υπό την άτυπη συνεννόηση των θεσμών. Δεν θέλουμε να ενδιαζόμαστε γενικότερα. Νομίζω είμαστε ελεύθεροι στον ελεύθερο δημοσιονομικό χώρο να τον αξιοποιήσουμε όπως θέλουμε. Έχουμε δώσει κάποια μερίσματα που αποκατέστησαν κάποιες αδικίες σε σχέση με συνταξιούχους. Του Δεκεμβρίου, πάντα με υπεύθυνο τρόπο, αφού έκλεισε ο προπολογισμός και αφού είδαμε τι απέδωσε η οικονομία και όχι προεκλογικού χαρακτήρα. Αν υπάρχει αυτή η εικόνα των πλεονασμάτων και στο μέλλον, θα πρέπει να στραφούμε και σε αυτή την κατεύθυνση. Θα πάμε στα υπερπλεονάσματα, σωστά. Η άποψή μας πάντως είναι ότι δεν είναι προεκλογικού χαρακτήρα. Είναι καθαρά, είναι καθαρά αναπτυξιακού χαρακτήρα. Η ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης είναι πολύ βασική. Υπάρχει λοιπόν το κονδύλι των 650 εκατομμυρίων ευρώ που εντόπισαν οι θεσμοί. Τώρα υπάρχει αυτό. Υπήρξε ένα κονδύλι ενός δισεκατομμυρίου. Από αυτό δώσαμε πίσω τα 350 εκατομμύρια και υπάρχει ένα κενό 650 εκατομμύρια, το οποίο υπάρχει και είναι αδιάθετο. Και θα δούμε, δεν απαραίτητο να στραφεί σε αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί ένα μέρος να στραφεί σε αυτό, ένα μέρος να στραφεί σε αναπτυξιακά άλλα χαρακτηριστικά. Είναι κάτι που θα το εκτιμήσει τα επιτελεία. Όπως γίνεται πάντως, θα γυρίσει, όπως και αν είναι, θα οφείλει να γυρίσει στην κοινωνία είτε με συγκεκριμένο τρόπο επιδοματικό ή παροχής, είτε με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Κύριε Σταμάτη, τώρα ένα σχόλιο γι' αυτό, διότι βλέπετε ότι όντως στην κυβέρνηση υπάρχει αυτή η σκέψη για να δοθεί κάποιο επίδομα, δώρο, όπως το λέει ο κ. Παυλίδης, όπως το λέει ο κ. Πετρόπουλος, πάντως υπάρχει αυτή η λογική. Σας μυρίζουν εκλογές? Ασφαλώς. Ο κ. Πετρόπουλος δεν είπε κάτι διαφορετικό από ό,τι σχεδιάζει να κάνει η κυβέρνηση. Απλώς βγήκε, βιάστηκε και αποκάλυψε τις προθέσεις. Υπάρχει ένα αποθεματικό 650 εκατομμυρίων, το οποίο όμως αποθεματικό, από ένα σύνολο περίπου 900 εκατομμυρίων, ξοδεύτηκαν τα περίπου 350, είναι προορισμένο για συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή κρατήθηκε ως αποθεματικό για την κάλυψη τυχόν αναγκών επί του προϋπολογισμού, επί βαρυντικών του προϋπολογισμού, από διάφορες δικαστικές αποφάσεις κλπ. Γι' αυτό και οι λεγόμενοι θεσμοί είναι εξαιρετικά αντίθετοι στη χρησιμοποίηση αυτού του ποσού, πολύ δε περισσότερο όταν εξαιτίας των πληροφοριών που υπάρχουν οι δικαστικές αποφάσεις θα υπερβούν κατά πολύ αυτά τα ποσά. Ναι, αν δικαιωθούν. Απλώς γιατί δυσαρεστήθηκαν στην κυβέρνηση και γιατί βγήκε η διάψευση. Διότι η κυβέρνηση θέλει να περάσει όπως μπορεί το ζήτημα των κόκκινων δανείων και των 120 δόσεων, ώστε να πάρουμε πίσω περίπου το 1 δις, 970 εκατομμύρια είναι, και στη συνέχεια να εμφανιστεί αυτή η αθέτηση, ώστε να μην μπορεί να γίνει η αφαίρεση, η καθυστέρηση, περαιτέρω καθυστέρηση του ποσού των 970 εκατομμυρίων. Δηλαδή, πρόωρα ο κύριος Πετρόπουλος αποκάλυψε ένα σχεδιασμό της κυβέρνησης, τον οποίο αν τον ήξεραν οι δανειστές θα είχαν πάρα πολλά προβλήματα. Και τώρα δεν έχουν δοθεί τα 970 ακόμα. Δεν έχουν δοθεί. Λένε λοιπόν, γιατί Πετρόπουλε το άνοιξε το θέμα, έπρεπε να πάρουμε πρώτα τα 970 εκατομμύρια και στη συνέχεια θα κάνουμε εμείς αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε εν ώψη εκλογών. Αυτή είναι η πρώτη διαπίστωση. Δεν είναι δικαίωμα της κυβέρνησης να διαθέσει ένα ποσό το οποίο έχει στον προϋπολογισμό κατά το δοθούν. Προσέξτε, αυτό δείχνει και κατά πόσο βγήκαμε από τα μνημόνια. Υπάρχει σκληρή εποπτεία. Δεν μπορείς να κουνηθείς. Λένε λοιπόν οι θεσμοί, ή θα κάνετε αυτό, ή θα διευκολύνετε τις τράπεζες, ή θα ρυθμίσετε τα δάνεια, ή δεν παίρνετε τα λεφτά που έχουμε κρατημένα για σας, τα οποία ηρίζει το εμπαρόδο. Ναι. Ότι ήταν χρήματα τα οποία είχαμε εξασφαλίσει εμείς, η δική μας κυβέρνηση, ήταν τα κέρδη από τα υπερκέρδη των ομολόγων που διακρατούσε η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Έρχονται τώρα και λένε, δεν σας τα δίνουμε. Για να τα δώσουμε θα κάνετε αυτά που λέμε, αυτά που συμφωνήσαμε. Γι' αυτό σας εξήγησα ότι ο Πετρόπουλος στη βιασύνη του, αν θέλετε ακόμα και σε μια προσωπική πολιτική πρεμούρα να δείξει ότι κάτι κάνει, κάτι εξαγγέλει, είπε αυτό το πράγμα. Στην πραγματικότητα αποκάλυψε το σχεδιασμό, γι' αυτό και ήταν σκληρή η απάντηση του κυρίου Τσακαλώτη. Όμως η άποψή μου είναι ότι θα προχωρήσουν. Δεν θα τηρήσουν τη συμφωνία και θα προχωρήσουν. Εσείς τι θέση έχετε, να τα δώσουν ή να μην τα δώσουν? Εμάς η θέση μας είναι ότι είναι μία λαθρεμένη πολιτική. Διότι από πού προέκυψαν αυτά, και τα υπερπλεονάσματα και τα αποθεματικά, από πού?
από την υπερφορολόγηση, από το ξεζούμισμα των Ελλήνων και ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης. Εξόντωσαν τη μεσαία τάξη. Τα νούμερα δεν επιδέχονται αφισβήτηση. Από πού μπορούν να βγουν αυτά τα χρήματα? Εγώ έναν τρόπο γνωρίζω. Από δύο δρόμους. Ο ένας είναι η αύξηση του ΑΕΠ, να ξανάπτυξη δηλαδή, και από μέσα από μια υγιή ανάπτυξη να παίρνεις χρήματα από αυτόν τον τρόπο κίνησης των κεφαλαίων. Ο δεύτερος είναι η περιστολή των δαπανών. Ναι. Έτσι. Και στα δύο είχαμε αποτυχία. Έχουμε λοιπόν τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης, πρώτο-δεύτερο χρόνο, έχουμε ύφεση, μικρή μεν, αλλά ύφεση. Από ανάπτυξη πήγε σε ύφεση. Και έτσι, έχουμε τα δύο επόμενα, μιλάμε το 15-16, έχουμε ύφεση. 17-18 έχουμε μικρότερη ανάπτυξη από αυτή που προσδοκούσαν. Έχουμε όμως γύρω στις δύο μονάδες. Ναι, αλλά είναι μικρότερη από το σχεδιασμό. Τι σημαίνει αυτό? Όταν έχεις μικρότερη ανάπτυξη από το σχεδιασμό, σημαίνει ότι και όλα τα υπόλοιπα οικονομικά νούμερα είναι αρνητικά. Όταν εσύ κόντρα σε αυτό παρουσιάζεις υπερβολικά πρωτογενή πλεονάσματα, σημαίνει κάποιος έχεις γδάρει. Έχεις βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο και το έχεις κόψει. Και είναι γνωστό ποιοι πληρώσαν και ποιοι πληρώνουν την ύφη. Εμείς λοιπόν είμαστε αντίθετοι, διότι ασκεί μια πολιτική να παίρνει από τους φτωχούς και να δίνει στους φτωχότερους, ιδιαίτερα στοχευμένες κατηγορίες, για να μειώσει την εκλογική της χασούρα. Μάλιστα. Θέλει να κρατηθεί κάπου, στοχεύει συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, παίρνει από τους πολλούς, εξοντώνει την οικονομία της χώρας και αυτό που παίρνει από αυτούς προσπαθεί να το δώσει στοχευμένο. Αυτό όμως δεν έχει διάρκεια. Ναι. Δεν έχει διάρκεια αυτό που λέτε. Πάντως η εξωματική αντιπολίτευση έχει επικρίνει την κυβέρνηση ξεκάθαρα ότι ασκεί επιδοματική πολιτική. Ασφάλως αυτό κάνει. Δεν κάνει τίποτα. Ναι. Κύριε Παυλίδη, το υπερπλεώνασμα, η αλήθεια είναι ότι ήταν το υπερπλεώνασμα. Ναι. Ήταν λίγο περιττό. Δηλαδή η υποχρέωσή μας είναι για 3,5%. Πήγαμε στο 4,5%. Γιατί κατηγορούσατε την κυβέρνηση λοιπόν, του Σαμαρά. Ωραία, ότι... να σας εξηγήσω για να είμαστε και λίγο, επειδή τα οικονομικά ναι. δεν επιδέχονται πολλών ερμηνεών. Ναι. Το υπερπλεώνασμα, που όντως είναι υπερπλεώνασμα πάνω από το στόχο, και άρα είναι μια απόδοση που οφείλεις να τη δώσεις με κοινωνικούς όρους και να την επιστρέψεις στην κοινωνία. Χρειάζεται δεν είναι να μόνο... πετύχεις. Ναι. Δεν είναι μόνο στοιχείο της φορολογίας. Η φορολογία προφανώς αφήνει ένα αποτύπωμα πάνω στον πλεώνασμα. Αναφίβολα. Είναι και άλλο μέτρο. Γιατί ο Τσακαλώτος έχει πει ότι γονατίσαμε τη μεσαία τάξη. Και έτσι είναι. Και έτσι είναι. Τα εισοδήματα δηλαδή πάνω από 40-50.000, ο συνδυασμός εισφορών και φορολογίας. Και πάνω από 30. Είναι ασφιχτικός. Είναι ασφιχτικός. Τώρα μπήκαμε σε μια. Γιατί κύριε Σταμάτη, ασφαλιστικά. Γιατί ασφαλιστικά τα χαμηλότερα εισοδήματα έχουν πολύ λιγότερα ασφάλεια. Για να ρωτήσετε έναν δικηγόρο που βγάζει 10.000 κάτι πληρώνει. Επιτρέψτε μου να έχω μια άψη για τον δικηγόρο που βγάζει 10.000. Ο γιο μου είναι δικηγόρο, ακούστε μας που σας λέω, ναι. οι παλιές κατηγορίες ήταν πολύ μεγαλύτερες. Πιστέψτε με. Κάντε λάθος. Τώρα μη αφήστε. Κάντε λάθος, είναι ένα αφορολόγητο. Ξέρετε πόσο πληρώνει ένας δικηγόρος. Πόσο πληρώνει. Πόσο πληρώνει. Και με τα 5 χρόνια. Πόσο πληρώνει ο δικηγόρος. 170 ευρώ. Να σας πω λοιπόν τα πραγματικά νούμερα που είναι. Από τα 10.000 καθαρά που παίρνει ένας δικηγόρος, τα 5.500 έχουν φύγει σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Με τα 4,5 θα νοικιάσει. Ένα λοιπόν ζήτημα στο υπερπλεώνασμα είναι το φορολογικό αποτύπωμα, αναφίβολα. Ένα δεύτερο είναι τα μη παραμετρικά μέτρα, τα οποία βοηθούν στη φάση του πλεονάσματος και ήταν πολλά το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, τα προηγούμενα χρόνια οι οικειοθελείς δηλώσεις του μαύρου χρήματος, του αδείλωτου χρήματος, απέδωσαν πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Επίσης, είναι η τρύπα του ασφαλιστικού η οποία έκλεισε. Όταν δηλαδή είχες από τον κρατικό προπολογισμό να ενισχύσεις με 1,2 δις το ασφαλιστικό σύστημα και σήμερα το ασφαλιστικό σύστημα είναι πλεονασματικό κατά 1 εκατομμύριο, σημαίνει αναφίβολα ότι δεν έχεις να απορροφήσεις πόρους από τον κρατικό προπολογισμό. Άρα το προπλεώνασμα ναι. είναι προϊόν της φορολογίας και προϊόν της καλής εικόνας του ΕΦΚΑ. Και ναι, χίλια άλλων πραγμάτων. Παυλίδη, να προσθέσω εγώ. Να μην προσθέσω. Να ολοκληρώσω. Να προσθέσω. Στον ΕΦΚΑ, πάντως, με τον ΕΦΚΑ και το συνταξιοδοτικό που λέτε, το ασφαλιστικό, είχαμε μείωση. Είχαμε μείωση δαπανών και είχαμε μείωση και των συντάξεων. Άλλο λέω. Άλλο λέω. Επίσης, ότι παραλάβαμε ένα ασφαλιστικό. Δεν είναι πλεονάσματα, αλλά τι γίνεται στην πραγματικότητα με την οικονομία. Ωραία. Αυτό θέλω να μας πείτε. Ωραία, μπορώ να το απαντήσω λοιπόν. Παραλάβαμε ένα ασφαλιστικό σύστημα με την ενοποίηση του ΕΦΚΑ, το οποίο είχε μια μαύρη τρύπα 1,2 δις και μην τα ξεχνάμε, δεν είναι μικρά μεγέθη. 1,2 δις. Ένα δηλαδή ασφαλιστικό σύστημα σε κατάρρευση και σήμερα αυτό το ασφαλιστικό σύστημα είναι πλεονασματικό. Και μάλιστα και με πολύ χαμηλότερες εισφορές για τη μεγάλη πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών. Γιατί ελεύθερος επαγγελματίας είμαι και εγώ. Δεύτερον, η επιδοματική πολιτική, η πολιτική των παροχών, αν ήταν προϊόν προεκλογικού χαρακτήρα,
σαφέστατα δικαιολογεί το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας που ζητάει εκλογές εδώ και 4 χρόνια και πάντα ανακαλύπτει και νέα προεκλογική περίοδο. Εμείς δίνουμε σταθερά και υπεύθυνα σε κάθε τέλος του χρόνου και ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτέλεσμα αυτό που περισσεύει από το πλεόνασμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια αντίληψη ότι το επίδομα ή η παροχή είναι προεκλογικό και καλώς το έχει, γιατί καλώς το έκανε. Κατά την άποψή της, το 2014. Στις ευρωεκλογές το 2014, δύο μήνες πριν τις εκλογές, έφερε ένα μέρισμα 450 εκατομμύρια ευρώ. Μισό δισεκατομμύριο ευρώ, δύο μέρες πριν τις εκλογές. Χωρίς να δει πού πάει η οικονομία και τι αποδίδει η οικονομία. Εμείς τα πλεονάσματα που μοιράζουμε και επιστρέφουμε είναι πλεονάσματα στο τέλος της χρονιάς, αφού δημοσιονομικά είμαστε αξιόπιστοι και βγει η υποχρέωση της χώρας και ό,τι περισσεύει το επιστρέφουμε. Αυτό θα κάνουμε και τώρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Είχε μοιράσει τότε η κυβέρνηση Σαμαρά Σωσό με βάση τα αποτελέσματα του 2013 πάντως. Με βάση τα αποτελέσματα του 2013. Όχι τα αποτελέσματα του 2013. Αν δείτε την οικονομική πορεία του 2014 των στόχων, ναι, θα δείτε ότι όχι πέσαμε στα βράχια. Πάντως, δεν πιέσαμε κανένα στόχο. Και επειδή την κριτική που ασκούσατε, σημείωσα... λέγατε για ματωμένα πλεονάσματα. Σαφώς και ματωμένα. Φυσικά και τα ματωμένα. Που είχαμε ανάπτυξη. Φυσικά και τα ματωμένα πλεονάσματα. Ναι. Με δεδομένο ότι είχε μια τρύπα στον ΕΦΚΑ, άρα ενίσχυε, επιδοτούσε το ασφαλιστικό σύστημα και ταυτόχρονα ένα φορολογικό σύστημα το οποίο ήταν ο μοναδικό παράγοντα που επέφερε έσοδα στο κράτο. Σήμερα δεν έχει το ίδιο πράγμα. Έχει ένα πλεονασματικό ΕΦΚΑ. Έχεις μη παραμετρικά μετά τα οποία αποδίδουν και ταυτόχρονα ένα βαρύ φορολογικό σύστημα για κάποιες κατηγορίες φορολογουμένων. Αλλά επειδή λέει ο κύριος, σημείωσε κάτι που ο κύριος Σταμάτης, ναι, μικρότερη ανάπτυξη από το σχεδιασμό. Και άρα, ναι, αφού έχεις μικρότερη ανάπτυξη από το σχεδιασμό. Άρα... δεν είναι ένα θέμα αυτό όμως. Ναι, συμφωνώ. Για πείτε μου εσείς. Μετά από τόσα χρόνια. Η ανάπτυξη ύφεση... του 2014 που είναι το success story, ποιος ήταν ο σχεδιασμός του 2014 και του 2015, οι προβλέψεις και τι επέφερε το αποτέλεσμα. Γι' αυτό και ενώ είχαμε 1,5 δισεκατομμύριο πρωτογενές πλεονάσμα, συμφωνήσαμε με την Τρόικα να μοιράσουμε μόνο 480. Δεν μπορούσαμε να τα μοιράσουμε όλα, διότι είχαμε πέσει. Γιατί είχαμε πέσει λίγο? Διότι υπήρχε μεγάλη κάμψη το δεύτερο εξάμηνο του 2014, γιατί εσείς βγαίνατε στους δρόμους, ουρλιάζατε, φωνάζατε, μας κρεμούσατε στις πλατείες και είχε σταματήσει το κράτος να εισπράττει. Με όλο το σεβασμό. Βγαίνατε και λέγατε, ένα λεπτό. Βγαίνατε και λέγατε. Δεν πληρώνουμε έμφυα. Δεν πληρώνουμε διόδια. Δεν πληρώνουμε φορολογία. Ναι, ασφαλώς, διότι εμπέδωσε στον πολίτη το αίσθημα ότι η επερχόμενη κυβέρνηση θα τα χαρίσει. Κοροϊδεύει να τα πληρώσει. Έτσι λοιπόν είχαμε μία μείωση του ρυθμού. Το θέμα είναι ότι εμείς σας παραδώσαμε μία ανάπτυξη με όλες αυτές τις συνθήκες 0,8%. Δεν ήταν 0,8. 0,4. Έχετε μείνει στο προσχέδιο. Είναι 0,8. Είναι 0,8. Αυτή λοιπόν την ανάπτυξη, εσείς την αφήσατε πίσω, την κάνετε ύφεση, άνοιξε τρύπα. Θέλω να είμαστε λίγο σοβαροί. Και επειδή θέλω να σας δώσω και ένα επιπλέον στοιχείο για τα πλεονάσματα που έχετε, θα σας πω, είχατε και ένα άλλο στοιχείο. Ενισχυτικό των προσπαθειών σας. 640.000 κατασχέσεις, για να καταλάβετε πώς υποχρεώθηκε ο πολίτης να πληρώσει. 640 κατασχέσεις την ημέρα έγιναν το 2018. Έτσι λοιπόν το κράτος μπόρεσε να αποκτήσει αυτά τα έσοδα και να μιλάει για υπερπλεονάσματα. Κατασχέσεις των πολιτών. Για χρέη προς το δημόσιο. Ναι, ασφαλώς. Για χρήμα στο δημόσιο. Δεν το ξέρετε αυτό. Για ποια μεγέθη μιλάτε? Πάντα υπήρχαν κατασχέσεις. Μέχρι 500 ευρώ έχετε κάνει κατασχέσεις. Ποτέ δεν υπήρχε. Μέχρι 500 ευρώ. Μην λέτε. Και επειδή θέλετε να σας δώσω τα δημόσια έμματα. Αλλά θέλω να είμαστε κάτι. Θέλετε τα 640 κατασχέσεις την οικονομία δεν μπορεί να αναφέρεται. Όταν μιλάμε για ανάπτυξη 0,1%, 1%, 2%, όταν είσαι σε καθεστώς μνημονίων, γιατί το 2014 είμαστε σε καθεστώς μνημονίων. Όταν μιλάμε για ανάπτυξη, χωρίς να έχει πιάσει τους δημοσιονομικούς στόχους, δεν είναι ανάπτυξη. Πείτε μου ένα δημοσιονομικό στόχο το 2014 που πιάσετε. Ένα δημοσιονομικό στόχο. Ένα σας λέω μόνο. Ένα δημοσιονομικό στόχο. Ένα σας λέω μόνο. Αυτό που παρουσίασα εγώ στη Βουλή και δεν τόλμησε κανείς να τα αρνηθεί. Το Δεκέμβρη του 2014, τη διαπίστωση της Κομισιόν, την οποία συνυπέγραψε και το Δουνουτού,
ότι είχαν πιαστεί όλοι οι δημοσιονομικοί στόχοι και η χώρα έβγαινε το επόμενο εξάμεινο από τα μνημόνια. Και γυρίσατε πίσω και χρεώσατε την οικονομία με 100 δις. Ότι κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία, αλλά βέβαια περιμένουμε να δούμε και την αντίδραση των Ευρωπαίων αξιωματούχων. Και βέβαια την τελική απόφαση στις 5 Απριλίου. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας, κύριε Παυλίδη. Ναι, ο κύριος Παυλίδης, κυβερνητικός και από τους δυο σας θα ήθελα. Κοιτάξτε, έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι στο κομμάτι αυτό, από τη στιγμή που υπήρξε μια συμφωνία με τις συστημικές τράπεζες, θα μπορούσαμε να το καταθέσουμε και μονομερώς. Δεν είναι επιδίωξή μας, ούτε πρόθεσή μας μονομερώς να καταθέτουμε νομοσχέδια με δεδομένο ότι είμαστε σε καθεστώς ισχυρής εποπτείας. Σαφέστατα και είμαστε. Και είμαστε εξαιτίας του χρέους. Ότι είναι τόσο υπέρογκο το χρέος, γι' αυτό έχουμε ένα καθεστώς πιο ενισχυμένο σε σχέση με τις άλλες χώρες που βγήκαν από τα μνημόνια. Γιατί πάντα υπάρχει εποπτεία σε κάθε χώρα που βγαίνει από τα μνημόνια. Επιδιώκουμε λοιπόν να το φέρουμε στη Βουλή, το έχουμε καταθέσει στη Βουλή. Είναι μια μονομερή πράξη εν μέρη, με την έννοια ότι δεν τέλειωσε η διαπραγμάτευση έξω. Είμαστε προσεκτικοί, γιατί περιμένουμε την επιστροφή σχεδόν των SDs από την Ευρώπη. Άρα, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και νομίζω ότι προσπαθήσαμε να καλύψουμε σε μια κοινή συμφωνία με τις τράπεζες τα πιο βασικά χαρακτηριστικά. Ένα είναι το ύψος της ακίνητης περιουσίας στα 250.000 ευρώ, όχι από τόσο έως τόσο, στα 250.000 για όλους, το πρώτο. Το δεύτερο, να εντάξουμε μια κατηγορία επιχειρηματιών που έβαλα μέσα την πρώτη τους κατοικία για να πάρουν επιχειρηματικό δάνειο, και αυτό πάντα ήταν έξω από τη συμφωνία και από τον νόμο Κατσέλη και από τον νόμο Σταθάκη, το εντάσσουμε πλέον μέσα. Τρίτον, ενισχύουμε από τον προϋπολογισμό με 100 εκατομμύρια φέτος και με ενισχυμένη χρηματοδότηση στο μέλλον και τη δόση του δανείου για όποιον δεν μπορεί αποδεδειγμένα με βάση τα εισοδηματικά του κριτήρια να πληρώσει αυτή τη δόση. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι είναι ένα πλαίσιο αρκετά ισχυρό στο να διαμορφώσει μια προστασία της λαϊκής κατοικίας με συγκεκριμένους όρους. Κύριε Παυλίδη, όλοι εκτιμούν, τουλάχιστον εγώ διάβασα σήμερα όλες τις εφημερίδες, ακόμα και η εφημερίδα των συντακτών. Πρέπει να σας πω, την επικαλούμε. Λένε ότι η προστασία που δίδεται είναι πολύ χαμηλότερη πλέον από το νόμο Κατσέλη και Σταθάκη, όπως λέτε. Δηλαδή προστατεύονται λιγότεροι πια. Είναι πολύ πιο αυστηροί οι όροι. Ξεχάσατε να πείτε ότι είναι μέχρι 130 χιλιάρικα το υπόλοιπο του δανείου, έτσι. Ναι, ναι. Ότι τα εισοδηματικά κριτήρια επίσης είναι αρκετά χαμηλά. Δηλαδή για ένα ζευγάρι είναι 20 χιλιάρικα μεικτά. 21 χιλιάδες και μέχρι 36 χιλιάρικα. Πρέπει να έχει κάποιος τρία παιδιά για να φτάσει στα 36 χιλιάρικα. Ναι. Ναι. Πρέπει να έχει 36 χιλιάρικα, είναι 2 χιλιάρικα το μήνα καθαρά, το πολύ, για να ζήσουν 5 άνθρωποι. Έτσι, δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να επέρεται κανείς. Άρα είναι πιο αυστηρά τώρα. Είναι πιο αυστηρά. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Κοιτάξτε, να σας πω. Από τη μία λέτε αυτό, από την άλλη σας λέω και εγώ. Έχει αυτοί που γράφουν ότι 6 στους 10 εξαιρούνται, έχουν υπολογίσει πόσοι επαγγελματίες θα μπουν μέσα που ήταν εξαιρούμενοι έτσι κι αλλιώς. Πάρα πολύ. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς φίλους επαγγελματίες που πήραν ένα δάνειο επιχειρηματικό και βάλαν την πρώτη τους κατοικία και αυτοί δεν μπορούσαν να έχουν κανένα καθεστώς κάλυψης. Και πλέον έχουν καθεστώς κάλυψης εντός του νόμου του καινούριου. Άρα με αυτή την έννοια υπάρχουν διαφοροποιήσεις και θετικές και αρνητικές. Εγώ δεν τα ομορφαίνω όλα. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Έχετε εικόνα για το εάν όσοι ήταν στο νόμο Κατσέλη θα μεταταγούν, θα περάσουν στο νέο νόμο? Υποχρεωτικά θα γίνει, πώς έγινε? Όχι, νομίζω δεν θα γίνει υποχρεωτικά. Ο νόμος Κατσέλη θα συνεχίσει να υπάρχει. Γιατί οι θεσμοί λένε να γίνει υποχρεωτική. Ναι. Μέχρι την τελευταία ενημέρωση που είχα ήταν όποιος θέλει μπορεί να μεταπηδήσει από τον νόμο Κατσέλη στο καινούριο νόμο. Όποιος θεωρεί ότι εγκρίθηκε στον προηγούμενο και δεν θέλει να το ρισκάρει, μπορεί να παραμείνει εκεί και νομίζω ότι θα έχει μια συνέχεια ο νόμος έτσι αλλιώς Κατσέλη. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω και κάτι άλλο. Δεν υπήρχε μέχρι τώρα η επιδότηση της στεγαστικής δόσης. Νομίζω ότι αυτό το γεγονός θα δώσει μεγάλη πνοή σε νοικοκυρία τα οποία είναι ανήμπορα ακόμα και σε μια μικρή δόση των 50 ευρώ. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Μπορεί να σώσει αυτό ένα σπίτι ή ένα προϋπολογισμό. Αλλά το μέγεθος των 250.000 της ακίνητης περιουσίας στην ομπρέλα του. Είναι χαμηλότερο από το προηγούμενο πάντως. Το 250, επειδή έχω μιλήσει και με τραπεζίτες και έχω και στατιστικά στοιχεία, 250.000 ακίνητη περιουσία είναι η μεγάλη πλειοψηφία, η συντηρητική πλειοψηφία των δανειοληπτών. Είναι προβληματικό το 130.000. Αυτό είναι προβληματικό, κατά τη γνώμη μου. Μάλιστα. Σαφέστατα. Είναι προβληματικό. Το 130.000 νομίζω θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο. Επειδή πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, ένα σύντομο σχολείο σας θα ήθελα. Για τα επιχειρηματικά δάνεια. Ναι. Για τα επιχειρηματικά δάνεια 175. Με τη νέα ρυθμίση αυτή που τουλάχιστον που είδαμε στη Βουλή,
το 40% αυτών που προσδοκούσαν ή έλεγε η κυβέρνηση ότι θα καλυφθούν, μόνο το 40%. Και επίσης, αυτή ακόμα η συζήτηση στη Βουλή γίνεται χωρίς να έχουμε μπροστά μας την τελική συμφωνία. Για ακόμη μία φορά, η Ελληνική Βουλή βρίσκεται σε μία δύσκολη θέση να νομοθετήσει προτού ακόμα έχει γίνει η τελική συμφωνία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ να ετοιμαστούν, εάν ψηφίσουν αυτό, να έρθουν σε λίγες μέρες να ψηφίσουν άλλο. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν αυτό. Να το αλλάξουν. Τώρα, ασφαλώς. Τώρα, πώς έγινε αυτή η ιστορία? Έγινε ιστορία διότι επί 4 χρόνια δεν πήραν κανένα μέτρο. Στηρίζονταν στο νόμο Κατσέλη και στους νόμους που είχαμε ψηφίσει εμείς κατέτος ανανεούμενους για την προστασία της κοινωνίας. Δεν έκαναν προσαρμογή με τον νόμο Σταθάκη το λεγόμενο. Το ξεχνάει. Είναι ασήμαντη η διαφορά. Ασήμαντη. Είναι ο νόμος Κατσέλη ουσιαστικά. Ο νόμος Σταθάκη είναι πιο σφιχτός από τον νόμο Κατσέλη. Αυτό είναι πραγματικό. Το διεύρυνε. Όμως υπήρχε λοιπόν αυτό το καθεστώς. 4 χρόνια δεν έγινε καμία πραγματική προσπάθεια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήταν διαφορετική η διάρθρωση των δανείων πριν από 4 χρόνια. Ήταν διαφορετική η διάρθρωση και όσον αφορά και τα επιχειρηματικά. Δηλαδή υπήρχαν διαφορετικά περιθώρια στις τράπεζες και διαφορετικά περιθώρια οικονομικά στους πολίτες. Και τότε έπρεπε να γίνει η ρύθμιση και η συμφωνία για να μην επιδεινωθούν τα πράγματα. Τώρα γιατί αναγκάζονται να παίρνουν μέτρα? Διότι είναι δύσκολα τα πράγματα και για τις τράπεζες, ενώ από την άλλη μεριά οι πολίτες είναι σε αδυναμία να αντεπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις. Γιατί φτάσαμε όμως σε αυτό το σημείο? 4 χρόνια δεν κάνατε τίποτα. Σταμάτη, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Βάλουμε μία άνω τελεία στη συζήτησή μας. Γιατί δεν τηρήσατε την ελευθερία? Δεν ελέγξατε ποτέ τις τράπεζες? Κύριε Παυλίδη, κύριε Σταμάτη. Γιατί πουλούσατε παραμύθια στον κόσμο? Πάντως εγώ θα απολογηθώ για τον νόμο το καινούριο, γιατί όντως δεν μπορεί να προστατεύσει τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δεδομένο ότι... Τώρα στο 89 ή στο 45... Εγώ πάντως τώρα μετακάψατε και τον κύριο Κόκαλη. Τυχαία το λέω, γιατί θα τα πούμε στη συνέχεια, λοιπόν. Θα μας πείτε λίγο και τι γίνεται με την εταιρεία, την offshore, που αγόρασε με το αρχικό κεφάλαιο από την Αυγή. Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στην ενδιαφέρουσα συζήτησή μας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Μάλιστα, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ με τους καλεσμένους μας, τον κύριο Κώστα Παυλίδη, βουλευτή Κέρκυρας με τον ΣΥΡΙΖΑ, και τον κύριο Δημήτρη Σταμάτη, πρώην υπουργό και βουλευτή επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν ανάψει τα αίματα. Βεβαίως, για τα καλά θα λέγαμε. Το διάλειμμα δεν εκτόνωσε καθόλου την κατάσταση. Στη ΣΥΡΙΖΑ πάμε από το πρώτο ημίχρονο στο δεύτερο με την ίδια φορά. Βέβαια. Φορά και... Και λέγαμε λοιπόν για τη συμμετοχή του κυρίου Κόκαλη. Κάτι αν είπε, δεν κάνω λάθος, ο κύριο Σταμάτης. Είπε ο κύριο Σταμάτης. Κύριε Παυλίδη, πώς είναι αυτό τώρα το πράγμα? Καταρχήν, εγώ δεν παίζω στο γήπεδο το να αφήνω ένα ολόκληρο ψηφοδέλτιο 40 ατόμων να το σχολιάζω στο όνομα του ενός. Ποτέ δεν το κάνω. Νομίζω ένα ψηφοδέλτιο. Νομίζω ένα ψηφοδέλτιο το οποίο εκφράζει τον χώρο τη εργασία. Υπάρχουν και εμβληματικές φυσικά. Από εκεί και πέρα, εγώ θα φτάσω και δεν θα τα απαντήσω. Θέλω να πω ότι αδικεί το να συζητάμε για ένα πρόσωπο, όποιο και αν αυτό, θετικό ή αρνητικό. Το σύνολο μιας προσπάθειας συλλογικής που γίνεται μέσα από ένα ευρωψηφοδέλτιο 40 ατόμων. Για τον κύριο Κόκαλη, λοιπόν, συγκεκριμένα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί για τον κύριο Κόκαλη θα πρέπει να υπάρχει αγωνία ή κριτική όταν ο κύριος Κόκαλης υπήρξε σε μια προσπάθεια αυτοδιοικητική, στην οποία ήταν και ο κύριος Μαρινάκης μέσα, επίσημος χορηγός της Νέας Δημοκρατίας στον Πειραιά, έτσι κι αλλιώς. Και δεν ανεξαρτηθούν και κανείς δεν έβγαλε τίποτα. Όταν κάποιοι άνθρωποι πηγαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι προβληματικοί. Όταν μένουν στον δικό τους χώρο ή είναι συνεργαζόμενοι με τις δικές αντιλήψεις, είναι μια χαρά. Νομίζω είναι ένα παραμύθι το οποίο δεν χρειάζεται να το σχολιάσω. Αυτό που θέλω να πω είναι συγκεκριμένο για τον κύριο Κόκαλη. Ο κύριος Κόκαλης έχει μια αυτοδιοικητική παρουσία πάρα πολλά χρόνια. Στην τελευταία δημοτική του θητεία ήταν απόλυτα συνεργάσιμος με τη δημοτική μας παράταξη και το θεωρώ ότι λειτουργήσε θετικά στο σχήμα του κυρίου Μόραλη. Έχει οικολογικές ευαισθησίες και έχει συμμετάσχει σε πολλές οικολογικές πρωτοβουλίες που γίνανε. Και στο ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής, νομίζω έθεσε ζητήματα και συμμετοχές σε πράγματα που, για τα οποία το Υπουργείο έτσι κι αλλιώς συνεργάστηκε μαζί του και νομίζουμε ότι είναι μια θετική παρουσία. Ποτέ δεν υπήρξε στην Νέα Δημοκρατία. Ένα άνθρωπο πάντα του προοδευτικού χώρου. Από εκεί και πέρα η περιουσιακή του κατάσταση
κατάσταση, εντάξει, η οικονομική του κατάσταση δεν είναι κάτι που. Αντιληπτό να... αυτό το οποίο λέτε και εγώ θα δεχθώ επίσης αυτό που λέτε για τις δράσεις του στο μεταναστευτικό κτλ. Αλλά τώρα, επειδή γνωριζόμαστε σε αυτόν τον τόπο, έτσι, και επειδή έχουν γίνει συζητήσεις επί σειρά ετών. Εγώ θυμάμαι επί Πασόκ, για παράδειγμα, άρχισε ή κορυφώθηκε μια κουβέντα για τη διαπλοκή. Τόσο τότε για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Κόκαλη, όσο και για την παρουσία του Θόδωρου Τσουκάτου στο κότερο του επιχειρηματία. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ναι. Αυτή η παρουσία τώρα, ανεξαρτήτως κάποιων δράσεων του κυρίου Κόκαλη, δεν δικαιώνει ή δεν κάνει την κριτική που ακούτε κάπως λογική, ότι δηλαδή έχει υιοθετήσει μέρος της διαπλοκής? Όχι. Πρώτον, επειδή έχουμε ανέρωτο απέναντι στη διαπλοκή, ό,τι ζητήματα διαπλοκής προσπαθούμε όσα από αυτά μπορούμε και τα δούμε στη δικαιοσύνη. Είτε αφορά πολιτικά πρόσωπα, είτε αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρηματίες. Αν η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι τόσο ευαίσθητη απέναντι στη διαπλοκή του κ. Κόκαλη, πραγματικά πιστοποιεί ότι υπάρχει μια ιστορική διαδρομή διαπλοκής από την οικογένεια Κόκαλη, δεν καταλαβαίνω. Τόσα χρόνια ήταν η κυβέρνηση, θα μπορούσαν κάλλιστα στη μάχη του ενάντια στη διαπλοκή να τον καθίσουν σκαμνή, αν πραγματικά ήταν ένοχος για συγκεκριμένα ζητήματα. Εμείς δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα. Αν υπάρχει, να το λέξει δικαιοσύνη. Αν υπάρχουν καταγγελίες, εκείνοι οι εισαγγελίες να τις δώσουν. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να αναγνωρίζουμε ένα πρόσωπο το οποίο συνέβαλε θετικά σε μια δράση στον Πειραιά και μια οικογένεια που συνέβαλε σημαντικά σε μια δράση στον Πειραιά. Ένας άνθρωπος ήπιον τόνων, απόλυτα συνεργάστηκε με τον προοδευτικό χώρο και με μια θητεία και στον Ολυμπιακό που δεν γέννησε τραύματα και δεν γέννησε καταστάσεις όπως οι σημερινές επί θητείας κυρίου Μαρινάκη, κύριε Σταμάτη, και με τη Χούντα του ΣΥΡΙΖΑ. Σας είδαμε με ευκολία να επισημαίνετε τη συμμετοχή του κύριου Κόκαλη. Και δεν υπήρξε ποτέ ούτε καναλάρχης, ούτε εκδότης εφημερίδας, ούτε εκδότης περιοδικών. Δεν είναι τώρα όμως λίγο υποκριτικό η Νέα Δημοκρατία να μέμφεται τη συμμετοχή επιχειρηματιών στην πολιτική? Όχι, δεν με φόβεται για αυτό το λόγο. Αλλά... Εμείς για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι κάθε ανακοίνωση τμήματος του Ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ είναι και μία έκπληξη. Είχαμε στην πρώτη ανακοίνωση την κυρία Μυρσίνη Λοΐζου. Το ξεχάσαμε αυτό. Τώρα έχουμε με τον κύριο Κόκαλη. Γιατί εμείς λέμε για τον κύριο Κόκαλη? Πρώτα απ' όλα να σας θυμίσω ότι ο συνδυασμός του κυρίου Μαρινάκη, μέσα στον οποίο υπήρξε ο υποψήφιος και εξελέγει σύμβουλος ο κύριος Κόκαλης, είναι ο συνδυασμός που ενισχύθηκε τότε από το ΣΥΡΙΖΑ, κόντρα σε εμάς. Αυτό το ξεχνάμε. Δηλαδή, οι εκλεγμένοι σύμβουλοι του κυρίου Μαρινάκη στηρίχθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ τότε, όχι από εμάς. Και εμείς τώρα κατεβάζουμε και ένα συνδυασμό ξεχωριστό, σαν στο χώρο της... Αφού πρώτα περιπλανηθήκατε με την ιδέα όμως να στηρίξετε την υποψηφιότητα. Άρα λοιπόν η χρέωση του κυρίου, του συνδυασμού του κυρίου Μαρινάκη και της εκλογής του κυρίου Κόκαλη ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, είστε σε σύγκρουση με τον κύριο Μαρινάκη? Όχι σε εμάς. Είστε σε σύγκρουση? Αφήστε τώρα εσείς ένα πράγμα, ξέρετε. Είναι κάποιος που μας φυλάει, συνεργαζόμαστε, διαπλεκόμαστε, είμαστε σύγκρουση. Υπάρχει και μέση οδός. Ότι το κράτο, η κυβέρνηση δεν ασχολείται. Σας είπα για τον χορηγό σας. Πήγε και πλήρωσε, είδατε ότι πλήρωσε κάτι ενίκεια σε μια τοπική οργάνωση ως μέλος. Υποτίθεται, εν πάση περιπτώσει. Εσείς μπορείτε να με δεν ξέρω αν είναι ο άνθρωπος. Αλλά για πείτε μου εσείς τι γίνεται με την offshore, για την οποία εμείς δεν έχουμε σταματήσει να σας λέμε, τους υπευθύνους, ότι είναι και ποινικά υπόλογοι. Το γνωρίζετε αυτό. Εισαγγελέας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα ξέρουμε αυτά. Πάμε τώρα για τον κύριο Κόκαλη. Εάν διαβάσετε το τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα έντυπα του ΣΥΡΙΖΑ, τα επίσημα έντυπα του ΣΥΡΙΖΑ, τι έλεγα για τον Κόκαλη και τις δραστηριότητες του, θα φρίξετε. Γι' αυτό λέμε, δηλαδή, αυτά που λέγατε τότε δεν ίσχυουν σήμερα. Δεν θέλω να ονοματίσω, γιατί είναι μια εκπομπή που είστε δημοσιογράφοι, δεν θέλω να απευθύνω, αν θέλετε. Νομίζω ότι συνεννοούμαστε για ποια είναι η κουβέντα. Είναι κουβέντα πάντως. Δεν ξέρω λοιπόν, αν θα επικρατήσει αυτό το κλίμα στις εκλογές. Υπήρχε αλλά, λοιπόν μια, ξέρετε, μια επίθεση εναντίον του κυρίου Κόκαλη με συγκεκριμένα στοιχεία κλπ. Ναι. Και δεν με συγκινεί καθόλου το γεγονός ότι αναπτύσσει μια δράση στις φιλοκυβερνητικές οργανώσεις κλπ. Πολλές φορές αυτά λειτουργούν και ως κάλυψη. Έτσι. Εγώ δεν υπενήχθη ότι ο κύριος Κόκαλης σώνει και καλά έχει κάνει παράνομες ενέργειες. Εγώ υπενήχθηκε η διαπλοκή δεν έχει αυτή την έννοια. Δεν είναι σώνει και καλά τυπικά παράνομη πράξη, αλλά ότι εξαιτίας των σχέσεών του με την εξουσία διαμορφώνει συνθήκες
ευνοϊκές στον επιχειρηματικό τομέα. Και αυτό έχει κάνει ο κύριος Κόκαλης κατ' επανάληψη. Σας θυμίζω δε ότι η τελευταία σύγκρουση υποτίθεται που σταμάτησε και γιατί σταμάτησε ήταν όταν η κυβέρνηση προχώρησε στην διαδικασία για τον ΟΠΑΠ και ο κύριος Κόκαλης εξεμάνει και απείλησε ότι θα φύγει κιόλας εκτός Ελλάδος. Το τι άκουσε τότε δεν περιγράφονται. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε μία ένσταση και λέμε αυτή είναι η αξιοπιστία της κυβέρνησης. Και διερωτώμαστε τώρα γιατί τον πήρε. Γιατί τον έβαλε. Στην πολιτική υπάρχουν συμμαχίες πάντως. Συμμαχίες οι οποίες μπορεί να τις δούμε να εξελίσσονται και σε τηλεοπτικό τοπίο. Εντάξει. Λέω τώρα λοιπόν εσείς να το ψάξετε. Συμμαχίες που θα τις δούμε στο μέλλον, πιθανότατα. Δεν κοιτάτε το παρόν των συμμαχιών σας με αυτόν τον χώρο των ΜΜΕ. Να εξελίσσονται σε τηλεοπτικό τοπίο με την εκκρεμούς άδεια. Ναι, γιατί δεν κοιτάτε μου σχέδια στα μάτια, αντί να κοιτάτε το μέλλον, που μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτό. Το παρόν τη σχέση σας. Τι σχέση μας είναι. Δεν δίνει όμως σχέδια ενημέρωση. Ότι βγαίνει και λέει. Δεν είναι κυβέρνηση τη άδεια. Κύριε Σταμάτη, δεν δίνει κυβέρνηση τη άδεια. Είστε παλιοί και έμπειροι. Δεν δίνει κυβέρνηση τη άδεια. Υπήρχε ένα μέσο που τη δική μας κυβέρνηση τη χάιδεψε, ένα να μου πείτε, ένας δημοσιογράφος κανένα, να λέει μια καλή κουβέντα για μας όταν ήμασταν κυβέρνηση. Και το γιατί βάλετε, ξεχάσατε. Να μην απαντήσουμε εμείς στους δημοσιογράφους, αλλά λοιπόν, ο κύριος Παυλίδης. Για να δούμε πού ήταν η διαπλοκή. Η διαπλοκή είναι μαζί σας, κύριε. Αγκαλιά με τη διαπλοκή. Αν αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να περάσει στην κοινωνία, συνεχίζετε να το λέτε. Κύριε Σταμάτη, το ξέρει πολύ καλά. Κύριε Σταμάτη, θα ήθελα να μου πείτε πού τοποθετεί το πύχης για τη Νέα Δημοκρατία εν ώψη των ευρωεκλογών. Προσέξτε, εμείς ξεκινάμε από μια διαπίστωση. Η διαπίστωση έχει ένα ιστορικό παρελθόν. Όταν οι εκλογές τελείωσαν το 2014, οι ευρωεκλογές, με την απόσπαση μιας διαφοράς 3,5 μονάδων, ο κύριος Τσίπρας είπε τελείωσε η μάχη, είμαστε νικητές, παραδώστε τα όπλα να φύγετε. Άρα απεδέχθη ο ίδιος ότι μια διαφορά 3,5 μονάδων στις ευρωεκλογές οριστικά δείχνει την πόρτα εξόδου από την κυβέρνηση. Εκεί βάζετε τον πύχη και εσείς. Όχι, δεν βάζουμε. Λέμε ότι οι ίδιοι παραδέχονται ότι όποια διαφορά. Εγώ πιστεύω θα είναι πολύ μεγάλη. Θα είναι δημοψηφισματικού χαρακτήρα, διότι αυτό που εισπράττω στην κοινωνία, εγώ δεν ξέρω τι λένε δημοσκοπήσεις. Ξέρω βέβαια, αλλά δεν τις σχολιάζω. Ναι. Εγώ ξέρω ότι 8 στους 10 πολίτες που συναντάω στον δρόμο λέγουν να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Πότε θα θέσετε αυτό θέμα, αν καταφέρουμε. Πότε θα θέσετε θέμα και τι θέμα θα θέσετε σε περίπτωση μια συγκεκριμένη. Δεν θα προλάβουμε να θέσουμε θέμα. Αν έχουμε αυτή τη διαφορά, δηλαδή πάνω από 3,5 μονάδες, δεν θα κρατηθεί η ίδια κυβέρνηση. Για ποια κυβέρνηση μιλάμε? Μια κυβέρνηση κουρελού. Μάλιστα. Η οποία έχει 100, στηρίζεται σε 146 βουλευτές και έχει 5 δανεικούς, τους οποίους υποχρεώνεται να τους βάλει και μάλιστα κόντρα στο τι πιστεύουν ιδεολογικοπολιτικά, λέω, να τους βάλει και σε υπουργεία. Αυτή η κυβέρνηση πιστεύετε ότι όταν διαπιστωθεί ότι ξεφτίζει το πράγμα και ότι η φθορά είναι προϊούσα και μη αναστρέψιμη, νομίζετε ότι μπορεί να κρατηθεί? Πώς θα κρατηθεί? Μάλιστα. Κύριε Παυλίδη, καταρχήν, να μας πείτε και εσείς που τοποθετεί το καταρχήν, κυβερνήσεις. Είναι κυβερνήσεις ίδιου χαρακτήρα όπως είναι και στην ελληνική κυβέρνηση και στην Ευρώπη. Άρα η κυβερνήση κουρελού, άρα μισή Ευρώπη στηρίζεται σε κυβερνήση κουρελού. Γιατί αυτή είναι με κόμματα. Γιατί είσαι 18 κόμματα, στις 30 κυβερνήσεις. Κόμματα συνεργάζονται, κύριε συνάδελφε. Κάντε λάθος. Με κόμματα συνεργάζονται. Όχι μεμονωμένο. Την κυρία Κουντουρά σε ποιο κόμμα τη βάζετε? Έχουν ενταχθεί στην κυβερνητική πλειοψηφία και το έχουν δηλώσει. Αν δεν το γνωρίζετε. Εγώ το διάβασα. Έγινε ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Κουντουρά, η Αγγελάκη και το Παναγιώτο Κατσίκη. Μα δεν σημασία αν είναι μέλος ή όχι. Άρα είναι συνεργασία, είναι συνεργασία με ρετάλια. Λοιπόν, αυτό είναι. Δεν είναι με κόμματα συνεργασία. Θεωρείτε ότι είναι πολιτικό άλλο, όταν... Να λέτε ένα βουλευτή ρετάλι επειδή άλλαξε ένα πολιτικό χώρο. Συγγνώμη, πολιτικό δεν άλλαξε. Κοιτάξτε τι έγινε μέσα σας. Ανθρώπους που είχαν άλλη άποψη σαν τον κύριο Θεοχάρη και μόλις μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία αλλάξαν την άποψη για τις πρέσπες. Εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση. Λοιπόν, εσείς είστε κυβέρνηση. Καλώς. Εσείς έχετε την ευθύνη λίγο και πρέπει να έχετε συμπαγή κυβερνητική. Να οργανώσουμε λίγο, επειδή θέλω να οργανώσουμε λίγο την κουβέντα. Την πολιτική φρασιολογία των ρεταλιών δεν μου αρέσει. Πού τοποθετείτε εσείς τον πύχη? Καταρχήν, εγώ νομίζω ότι είναι φθηνή αντίληψη να συζητάμε αν θα είναι δημοσκοπικού χαρακτήρα οι ευρωεκλογές. Κατά τη γνώμη μου, οι ευρωεκλογές, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να κοιτάξουμε στα μάτια την Ευρώπη, είναι πάρα πολύ σοβαρές, ίσως οι πιο κρίσιμες ευρωεκλογές από την αρχή
δημιουργία του θεσμού. Μιλάμε για μια Ευρώπη πλέον μακριά από τις αρχές του διαφωτισμού, για μια Ευρώπη που θα αρχίσουμε ξανά να νοσταλγούμε αντιφασιστικά μέτωπα τύπου Δημητρόφ, όπου η ακροδεξιά σε πολλές χώρες με τη δεξιά κυβερνά ή αλλού είναι πρώτο πυλόν σε χώρες που γέννησαν τον διαφωτισμό, όπως είναι η Γαλλία. Θεωρείτε ότι θα έχουν τον άτυπο χαρακτήρα των εθνικών εκλογών? Νομίζω ότι είναι πολύ φτηνό να συζητάμε, θα είναι μπροστά η Δημοκρατία 3, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 1, θα μπορούμε να πάμε για βουλευτικές, θα αντέξει αυτή η κυβέρνηση ή όχι. Όταν μιλάμε για πολιτική πραγματικότητα, αλλά όταν μιλάμε για μια Ευρώπη η οποία τρίζει, κοιτάει πίσω το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τρόμο και υπάρχουν πλέον κυβερνήσεις στα όρια του να. Το να μπορέσουν να ξαναβγούν απέναντι σε μια ακροδεξιά η οποία είναι κυρίαρχη σε ένα μεγάλο πλέον περιβάλλον ευρωπαϊκό. Θέλω να πω ξεκάθαρα ότι η Ευρώπη, η αυριανή μετά τις εκλογές της 26ης Μαΐου, θα είναι μια πιο δύσκολη και πιο αντιλαϊκή Ευρώπη. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Άρα, εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο το στίγμα που θα δώσουν. Όχι, το στίγμα που θα δώσουν αυτές οι εκλογές ή κάτι άλλο. Σε σχέση με αυτό λοιπόν, όχι, δεν βάζουμε κανένα πύχη. Ο πύχης ο δικό μας είναι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το πύχη. Φυσικά η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, σε δημοκρατία ζούμε, η κοινωνία αποφασίζει. Έχουμε περάσει δύσκολα και φέραμε και δύσκολα δημοσιονομικά προγράμματα, έτσι κι αλλιώς. Άρα, ο καθένας περνάει από το ταμείο των πραγμάτων. Νομίζω όμως ότι η κοινωνία βλέπει μετά την έξοδο από τα μνημόνια ποια είναι η ποιότητα και το μέταλλο, το DNA των δικών μας νομοθετημάτων από το Μάιο του 2018 ναι, και μετά. Αλλά δεν θεωρώ ότι ακόμα και αν δεν θα βγει προς το ΣΥΡΙΖΑ, στο υποθετικό σενάριο ότι δεν θα βγει προς το ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα είναι μη διαχειρίσιμη η περίοδος μέχρι τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου. Εμείς είμαστε σε προεκλογική περίοδο 4 χρόνια, με ένα συστημικό μέτωπο μαύρο απέναντί μας που αφορούν τα ΜΜΕ, τις εφημερίδες, ό,τι συστημικό υπάρχει απέναντί μας, με μια μονταζιέρα παραπληροφόρηση και fake news, όπως αυτά το Μακεδονία εξακουστεί που τα απογορεύσαμε στη χθεσινή παρέλαση, προχθεσινή παρέλαση. Γιατί δεν τα απογορεύσαμε? Όχι, φυσικά όχι. Φέρτε μου μια απόφαση από κάπου. Φυσικά γίνεται. Δεν τρεπόμαστε τώρα. Δεν τρεπόμαστε. Του αρχηγού του λιμενικού σώματος. Ξέρετε τι απαγόρευσε ο αρχηγός? Να σου πει τι απαγόρευσε. Γιατί το έχω μπροστά μου κιόλας. Τι απαγόρευσε? Τα συνθήματα. Ναι. Και αν θέλετε να τα ιδιωτήσετε, ναι, δικαίωμά σας. Όχι, απαγόρευση είναι ναι. Ότι απαγορεύονται από τα ΟΗΚ ναι. Τα συνθήματα που φωνάχτηκαν ναι. Πέρσι. Το ξέρω, μην τη διαβάζετε. Όπως Έλληνα γεννήσετε, δεν γίνεσαι ποτέ. Το αίμα θα χύσουμε γουρούνι Αλβανέ. Του λένε Σκοπιανού, του λένε Αλβανού. Τα ρούχα μου θα ράψω με δέρματα από αυτού. Αν αυτό είναι πατριωτικό άσμα στην παρέλαση, αυτά ούτε επί των ημερών μα είχαν ακουστεί. Δεν απαγορεύτηκε κανένα. Δεν απαγορεύτηκε κανένα. Κάντε μεγάλο λάθο. Καμία Μακεδονία ξαφνικά. Ξέρετε, όταν είδατε την αντίδραση του κόσμου, τα μαζέψατε. Τώρα εντάξει. Κύριε Παπαδάκη, φέρτε μου αποδείξει. Φέρτε μου αποδείξει. Σα είπα, η πρώτη δήλωση, η πρώτη εντολή του αρχηγού του λιμενικού ήταν αυτή. Πουθενά δεν υπήρξε αυτή. Συνθήματα και άσματα έλεγε. Σας προκαλώ, πάρτε το διαδίκτυο και βρείτε. Το είδαμε. Το διαβάσαμε, φωνάξαμε. Συγγνώμη, δεν έχετε δει τις αντιδράσεις όλων των κομμάτων? Σέβεστε απόλυτα. Το λέω ειλικρινά και μόνο σας. Σέβεστε απόλυτα. Υπάρχουν αντιδράσεις όλων των κομμάτων που αυτού δεν απαγορεύτηκε ποτέ. Τώρα δεν απαγορεύτηκε ποτέ. Απλούστατα. Όταν είδατε την αντίδραση του κόσμου, την ανάγκη φιλοτιμιαποιούντες. Σε λίγο θα μας βγείτε να σας πω κάτι. Κύριε Σταμάτη, θα γράψετε μια σημαία και θα λέτε Μακεδονία, ξακουστεί. Τώρα μετά, ιστορικά, κοιτάξτε, επειδή είμαι και λίγο ευαίσθητος σε αυτά τα ζητήματα, στο ζήτημα του πατριωτισμού, ιστορικά, καλό να μην μιλάτε. Τους κομμουνιστές, τους 300 κομμουνιστές στην ακρογραφία, στους Γερμανούς τους δώσατε εσείς. Δεν τους δώσαμε εμείς. Για να θυμάστε. Για να θυμάστε τι γίνεται. Διαβάζω ιστορία. Ξαναδιαβάζω ιστορία. Αφήστε λοιπόν την ιστορία για να πάμε και θα πάμε και σε άλλες περιόδους. Και αυτό δείχνει τον τρόμο σας. Και εκείνο που πρέπει να ξέρετε είναι το έγκλημα που κάναμε στην Μακεδονία. Το έγκλημα που κάναμε είναι στο DNA σας αυτό που έγινε για τη Μακεδονία. Εντάξει, στο DNA σας. Για να σας πω, δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Κύριε Σταμάτη, κύριε Παυλίδη, μιας και περάσαμε στα εθνικά θέματα, τα πράγματα ναι, θα ξεφύγουν. Θα ήθελα, κύριε Παυλίδη, να μου πείτε το εξής. Επειδή οι αντιδράσεις συνεχίζονται για το θέμα, για τη Συμφωνία των Πρεσπών στη Βόρεια Ελλάδα. Είδαμε και τις αποδοκιμασίες τελεχών στις παρελάσεις τώρα την 25η Μαρτίου. Αυτά τα γεγονότα δεν σας προβληματίζουν? Καθόλου, ως γεγονότα τα οποία μπορεί να πάρουμε υπόψη στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής. Ως γεγονότα που είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής τακτικής της αντιπολίτευσης και κυρίαρχης της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουμε τα εξωτερικά θέματα, φυσικά και μας απασχολούν πάρα πολύ. Όμως νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι αυτή που διαψεύδει όλους αυτούς.
Για να δούμε τι γίνεται με τα σχολικά βιβλία. Βγήκε η Διακρατική Επιτροπή, η Διεπιστημονική Επιτροπή και υποχρεώνει πλέον, όχι υποχρεώνει, αποφασίζουν, δεν τις υποχρεώσαμε, αποφασίζουν να αλλάξουν ήδη τα βιβλία τους και πλέον αναγνωρίζουν ότι η αρχαία Μακεδονία είναι η Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και είναι ελληνική. Αυτό το είχαμε ποτέ ξανά. Ήταν 5 γενιές μετά τον Τίτο που μάθανε ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και απόγονοι της αρχαίας Μακεδονίας. Το ότι αυτό αποκαθίσταται για αυτούς δεν είναι ένα σοβαρό πολιτισμικό σοκ να ανατρέψουν την δικιά τους εθνολογική βάση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτά πρέπει να δούμε. Να δούμε το μέλλον με μια διαλογική. Αν δούμε το μέλλον με μια ξενοφοβική αντίληψη και με μια λογική, τα σήματα. Ακούσαμε τα σήματα. Αλλάζουν τις ταμπέλες τους. Αλλάζουν την ονοματολογία τους. Τους αναγνωρίζουν παντού πλέον με άλλο όνομα. Χώρες όπως είναι η Κίνα, όπως είναι η Αμερική, όπως είναι και η Ρωσία. Αν αυτά δεν τα βλέπουμε και βλέπουμε το εθνικό θυμικό, ναι, νομίζω είμαστε πολιτικά επικίνδυνοι. Με βάση αυτή τη συμφωνία, πόσο δικαιολογημένοι είναι φόβοι που εκφράζονται από διάφορες πλευρές, ναι, και από τη Νέα Δημοκρατία και από άλλες πλευρές όμως, και από το Κινάν κτλ. Για τη διαμόρφωση συνθήκων που επιτρέπουν την εμφάνιση μειονότητας στη χώρα. Με βάση την. Κατηγορούμε καθόλου. Λέμε για την συμφωνία μέσα ορίζει ξεκάθαρα. Νομίζω ότι η συμφωνία μέσα ορίζει ξεκάθαρα ότι αυτό, η διαχείριση των πραγμάτων που αφορούν τους ανθρώπους που ζουν εκτός της χώρας τους είναι ακριβώς το ίδιο θεσμικό πλαίσιο όπως είναι η δική μας ομογένεια. Ναι. Με τα ίδια χαρακτηριστικά λοιπόν των Ελλήνων της Διασποράς είναι και των ίδιων Βορειομακεδόνων της Διασποράς. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εξω από αυτό. Σα λέω, δεν υπάρχει τίποτα άλλο εξω από αυτό. Στη συμφωνία δεν υπάρχει τίποτα άλλο και ήταν ακριβώς οι ίδιες θέσεις οι οποίες εκφράστηκαν και στην διάμεση συμφωνία της Νέας Υόρκης του 1995. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ούτε για αναγνώριση μειονότητας ούτε για αλλαγή σύνορων. Αυτά είναι δεδομένα στη συμφωνία και κατελιγμένα. Και αν δείτε πλέον και τα προβλήματα, τα οικονομικά που συζητάμε όλα αυτά, δείτε τι μεγάλη πρόθεση υπάρχει, ναι, των Ελλήνων επιχειρηματιών της Βορείου Ελλάδας να πάνε, ναι, στα Σκόπια και να φτιάξουν νέους. Γιατί τώρα τελευταία με την Κίνα υπήρξε ένα πρόβλημα με τα προϊόντα τα δικά μας ενώ της Βορείου Ελλάδας. Ναι, για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Γιατί η Κίνα απαγόρευσε την αναγνώριση γενικώς του ονόματος Μακεδονίας οποιοδήποτε προϊόν. Είτε της γείτονας χώρας είτε τη δικιά μας. Ήταν μια συνολική απαγόρευση για να μην επιλαγεί στα ζητήματα. Για να μην επιλαγεί στα ζητήματα. Ήταν ένα καθεστώς το οποίο υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι κάτι που δημιουργήθηκε τώρα. Απλώς επαναβεβαίωσε αυτή τη θέση. Την οποία προφανώς θα πρέπει να την αλλάξει τώρα με βάση αυτή τη συμφωνία και να προσαρμοστεί. Είναι δεδομένο. Αλλά το όνομα Μακεδονία χωρίς προσδιορισμό ανήκει μόνο στη χώρα μας. Δηλαδή ο Μακεδονικός Χαλβάς δεν μπορεί να ανήκει πουθενά άλλου παρά σε εμάς. Ένα προϊόν που θα λέγεται σκέτο μακεδονικό είναι δικό μας. Το άλλο οφείλει να έχει προσδιορισμό βόρειο μακεδονικό. Αλλιώς δεν είναι έτσι. Για να ξεκινήσω από το τελευταίο. Ο Μακεδονικός Χαλβάς θα υπάρχει γιατί πρόλαβε η αντίστοιχη βιομηχανία Χαϊτόγλου να το κατοχυρώσει πριν από χρόνια. Φυσικά. Γι' αυτό, όχι για κανένα άλλο λόγο. Μπορεί η γείτονα χώρα να πιστοποιήσει μακεδονικό χωρίς βόρειο μακεδονικό. Ό,τι δεν έχει κατοχυρωθεί ως τίτλος μακεδονικός από μέρους μας, ασφαλώς μπορούν να το οικειοποιηθούν. Ως μακεδονικό, και ναι, χωρίς προσδιορισμό. Και να μπορούμε. Δεν ισχύει. Και καλά, εντάξει. Θα τα δείτε στην πορεία. Ό,τι και είναι μακεδονικό, πρώτη, είναι ελληνικό. Έλατε τώρα να μιλήσω εντάξει, εγώ, γιατί παρακαλώ, εδώ μου λέτε ένα θέμα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν συγκίνησε κανένα το γεγονός το 80% των Ελλήνων αντίθετο σε αυτή τη συμφωνία. Είναι πρωτοφανές αυτό. Ελήφθη μια απόφαση σε ένα μείζονο σημασία σε εθνικό θέμα και δεν συζητήθηκε ούτε σε επίπεδο κομμάτων, ούτε σε επίπεδο κόσμου, να ενημερωθεί ο κόσμος. Και έρχεται ο κόσμος και λέει. Στη Βουλή πάντως συζητήθηκε. Και ψηφίστηκε. Αυτό δεν είναι συζήτηση, ναι. Ασφαλώς. Και έγινε μια συζήτηση. Ενώ μια προεργασία, μια κουβέντα. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο. Έχουν ψηφίσει στη Βουλή μια συμφωνία, μια συνθήκη, προσέξτε. Όχι συμφωνία. Συμφωνία ήταν στις πρέσπες. Τώρα έχουμε συνθήκη μπροστά μας. Χωρίς να έχει υπογραφεί ακόμα από τον πρόεδρο των Σκοπίων, τον Ιβανόφ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Τι θα συμβεί ας στις επικείμενες εκλογές ξαναεκλεγεί ο Ιβανόφ, ο οποίος αρνείται και λέει δεν αναγνωρίζει τη συμφωνία. Ότι εμείς μόνοι μας έχουμε κάνει τη συνθήκη, την έχουμε υπογράψει, έχουμε αναλάβει τις δεσμεύσεις, ενώ οι κύριοι αυτοί δεν έχουν αναλάβει τίποτα. Σαν κράτος. Τεράστιο πρόβλημα αυτό, αλλά τι έχουν εξασφαλίσει. Την είσοδο τους στον ΝΑΤΟ και την είσοδο τους στον ΟΗΕ με τον όρο Μακεδονία. Αυτά έχουν. Από εκεί και πέρα. Με τον όρο Βόρεια. Χρήση Βόρεια Μακεδονία, αλλά Μακεδόνες, προσέξτε. Ό,τι αν αναφέρεται κάποιος, εγώ ας πούμε έξω ή εδώ ακόμη, για ορισμένους, δεν μπορεί να λέγουμε Μακεδόνας. Μακεδόνας είναι ο κάτοικος των Σκοπίων. Αυτό νομίζετε ότι μπορούμε να το χωνέψουμε. Μπορούμε να εγώ το. Μακεδόνας είμαι.
Μακεδόνα είμαι. Από τη Δράμα, Μακεδόνα είμαι. Ωραία. Από τη Δράμα. Και ζει η οικογένεια με 100 χρόνια εκεί. Και αυτό είναι 16 αιώνε. Δεν είναι Μακεδόνα. Όχι, δεν είναι Μακεδόνα. Όχι, συνεχιστέ μεγάλο Αλεξάνδρου. Όχι, δεν είναι Μακεδόνα. Γιατί? Και θα σα αποκαλύψω και κάτι ακόμα το οποίο θα το δούμε μπροστά μα. Προσέξτε πάντω. Έχει μια συμφωνία την οποία ήταν γελία, υποτίθεται η δική του άποψη ότι και ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Μακεδόνας, είναι Σκοπιανός. Αυτή την είχε καταρρύψει ο Γρηγόρο Φίδη. Δεν υπήρχε, δεν στεκόταν πουθενά. Ξέρετε που αφήνουν στο απειρόβλητο. Την είχε καταρρύψει μένα, αλλά είχε επανέλθει όμως, κύριε Σταμάτη. Ξέρουν που, έτσι, ξέρετε που έχουν τώρα εντοπίσει το ζήτημα. Τι θα συμβεί, τι συμβαίνει από την περίοδο μετά τον Αλέξανδρο μέχρι τις ημέρες μας. Δεν έχετε παρακολουθήσει τι λέει ο κύριος Ζάεφ και τι αποδέχεται ο κύριος Τσίπρας, ότι η κληρονομιά αυτή δεν είναι μοναδικό δικό μας δικαίωμα. Είμαστε και άλλοι συγκληρονόμοι και συνδικαιούχοι. Ξέρετε τι σημαίνει? Διότι προφανώς Μακεδονία και Μακεδόνες υπήρξαν και μετά την περίοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πού πήγαν αυτοί? Μην το πιάνω το θέμα. Είναι... Λοιπόν, μην το πιάνω. Είναι πολύ δύσκολη γιατί ιστορία. Γιατί αυτό θα βρούμε μπροστά μας. Μειοψηφία μας στον χώρο. Μειοψηφία μας στον χώρο. Λίγο προς τα δύο λεπτά. Θέλουμε λίγο να πάμε... Λοιπόν, να πάμε λίγο ένα στα λεπτό, ελληνοτουρκικά. Ένα λεπτό, ένα σχόλιο, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια όξυνση της για τα ελληνοτουρκικά. Υπάρχει μια όξυνση της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο. Δεν σας ανησυχεί αυτό? Προφανώς μας ανησυχεί. Είναι δεδομένο ότι με βάση τη νέα γεωπολιτική στρατηγική της χώρας, αξιοποιώντας και τους ενεργειακούς δρόμους της Μεσογείου, η ελληνική κυβέρνηση έχει τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια της τουρκικής κυβέρνησης σε σχέση με την αξιοποίηση των μεσογειακών πόρων. Με αυτή την έννοια, νομίζω και σε μια προκλήκη περίοδο που βρίσκεται πλέον ο κ. Ερντογάν, προφανέστατα αρχίζει και γαργαλάει τα πράγματα. Είναι μια πάγια τακτική της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Το κοιτάμε με μια ψυχραιμία και δεν νομίζω ότι οφείλουμε να το κοιτάξουμε με κάποιο άλλο τρόπο. Έξω από το να είμαστε ψύχρεμοι γύρω από αυτό. Υπάρχει μια κριτική για τη στάση ή την τακτική του κατευνασμού. Ακούγεται και μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ αυτό ότι έχει τελειώσει. Εντάξει, αν να γυρίσουμε στις εποχές βυθίστε το χώρα ή με το σεισμικ, δεν νομίζω ξέρω ότι, τι μπορεί να νομίζω είναι. Νομίζω αλλά... δεν υποστηρίζει τίποτα αυτό το πράγμα. Ο κατευνασμός ίσως. Έχω μια άποψη ότι η παραγωγική εξωτερική πολιτική που έχουμε κάνει και με ενεργειακούς συμμάχους όπως είναι οι Αμερικάνοι, οι Ισραηλινοί και οι Αιγύπτιοι, είναι ισχυρές συμμαχίες. Και η άποψή μου είναι ότι σε αυτές τις διαφορές, πρώτον, πρέπει να απαντάς με διμερείς συμφωνίες. Και δεύτερον, όπου δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την κατάσταση με τις δικές σου δυνάμεις, και είναι δύσκολος αντίπαλος η Τουρκία σε επίπεδο πολεμικό και επιχειρησιακό, το κατακτάς με ισχυρούς ενεργειακούς συμμάχους. Και νομίζω οι ενεργειακοί σύμμαχοι της χώρας είναι πάρα πολύ ισχυροί. Θεωρείτε ότι μπορεί να ανοίξει παράθυρο αμφισβήτησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο Αιγαίο με αυτή την τουρκική προκλητικότητα? Πολύ φοβούμαι ότι άστοχες δηλώσεις έχουν δώσει στην Τουρκία το δικαίωμα να ανοίγει αυτό το παράθυρο όποτε θέλει. Θα δούμε τα πράγματα σε τρεις φάσεις. Έχουμε πρώτα μία δήλωση του κυρίου Τσίπρα όταν συνάντησε τον κύριο Ερντογάν, όπου μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, τριώρη, δεν ξέρουμε τι έχουν πει, τρεις ώρες, είπε ότι το ενεργειακά θέματα του Αιγαίου μπορούν να αποτελέσουν γέφυρα συνεργασίας Ελλάδος-Τουρκίας. Έχουμε εξειδίκευση αυτού από τον κύριο Κοτζιά, ο οποίος λέει, μην είμαστε και μοναχοφάιδες, έχουν και Τούρκοι. Μάλιστα. Και έχουμε την επιπλέον επίσημη διευκρίνηση μέσα στην Τουρκία του νέου Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Κατρούγκαλου, ο οποίος λέει ότι εδώ υπάρχουν δικαιώματα στον Αιγαϊκό χώρο. Ασφαλώς και έχουν οι Τούρκοι. Πού? Εκεί που καθορίζουν οι διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει η χώρα. Όταν έρχεσαι εσύ και τις ανοίγεις αυτές, ανοίγεις πληγές. Και το ερώτημα είναι, διδάχθηκαν τίποτα από την πολιτική των Τούρκων? Οι Τούρκοι έχουν μία σταθερή τακτική. Ανοίγουν ένα θέμα και εσύ αν μπει σε αυτή την κουβέντα είναι δεδικασμένο, τελειωμένο για αυτούς, πάνε στο επόμενο. Κατανοητό αυτό το οποίο λέτε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Το χρώμα των ευρωεκλογών θα είναι ο φόβος. Αυτό θα είναι η ατζέντα πλέον της Δημοκρατίας. Φόβος ή καστροφολογία. Έτσι δεν παζεί ακριβώς. Okay. Εσείς που είστε πάνω ότι μας προκαλείτε φόβο, αυτό είναι βέβαιο. Λοιπόν, φόβο μας προκαλείτε. Τώρα έχουμε το φόβο του χρόνου. Να σας ευχαριστήσουμε. Να έχετε το φόβο μας. Να έχετε το φόβο μας. Αυτός ο φόβος του χρόνου. Λοιπόν, εμείς Γιάννη θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που συντονιστήκατε και μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε καλά, καλή νύχτα. Thank you.